centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Σαββόπλε, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούρη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τι κάνετε? Είμαστε όσοι... καλά και καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα του mini super mini lockdown που μπαίνει από σήμερα η περιοχή μας. Καλή εβδομάδα, ναι. Καλή εβδομάδα στην νέα εφαρμογή του επιδημιολογικού χάρτη που μας παρουσίασε ο κύριος Χαρδαλιάς από την Παρασκευή το απόγευμα. Και που δεν είχαμε ιδέα ούτε εμείς ούτε εσείς τι θα γίνει από. Δεν υπήρχε ενημέρωση. Ναι. Δεν υπήρχε. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα που καταγράφουμε. Από εκεί και μετά, κύριε Σαββόπουλε, εσείς αντιδράσατε καθόλου σε αυτό? Κοιτάξτε, κύριε Νατσούρη, όταν λέμε αντιδράσαμε, βγήκαμε δημόσια και είπαμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή ουσιαστικά είτε αυτό είναι τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού είτε δεύτερου, θα έπρεπε δύο μέρες νωρίτερα, κατά την άποψή μας, να γνωρίζαμε ότι θα αλλάξει η όλη διαδικασία όσον αφορά την τήρηση των μέτρων από τη Δευτέρα το πρωί. Από Δευτέρα το βράδυ, ξημερώματα, ουσιαστικά μια μιλάει, ξέρω εγώ, από την ημερομηνία 12 του μηνός. Από εκεί και πέρα δεν ενημερωθήκαμε, όμως μόνο εμείς. Είναι προφανώς, ξέρω εγώ, μια μέσω συνέντευξης του κυρίου Χαρδαλιά, όπου για όλη την Ελλάδα είπε, ξέρω εγώ, τι θα ισχύσει από τη Δευτέρα. Ναι. Θα έπρεπε όμως να υπήρχε έστω και με ένα έγγραφο, όχι προσωπική ενημέρωση, για να γνωρίζαμε, γιατί έχουμε και εμείς αρκετές πορείες όσον αφορά. Δηλαδή, γράφει μια, η εγκύκλωση, γράφει, η οποία ακόμα δεν έχει έρθει η εγκύκλωση εμάς, λέει ότι θα μπορούν, ξέρω εγώ, οι υπάλληλοι να λειτουργούν με τηλεεργασία έως 40%, χωρίς να διευκρινίζει τι αυτό σημαίνει. Γιατί υπάρχουν και οι ευπαθείς ομάδες, υπάρχουν τα 8 μήνα, υπάρχουν τα 12 μήνα. Έχουμε, ας πούμε, αλλαγή στην χωρητικότητα των μεταφορικών μέσων. Εδώ είναι ένα σημαντικό παράγοντας, ειδικά με τα παιδιά. Με το 65%, τώρα πάμε στο 50%. Δηλαδή, ευνηδιαστήκαμε. Δεν πρέπει να ευνηδιαζόμαστε. Θα μπορούσαμε να ενημερωθούμε λίγο πριν, έστω και δύο μέρες, με ένα έγγραφο, να ξέραμε κι εμείς να είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Τέλος πάντων, από τη στιγμή που πάρθηκε αυτή η απόφαση, εμείς οφείλουμε να ακούσουμε τους ειδικούς, τους επιστήμονες, που τέλος πάντων βάζουν όλα τα στοιχεία, όλες τις παραμέτρους, και θα πρέπει να πορευτούμε σύμφωνα με αυτά που μας ανακοινώνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η αρμόδιοι του ΟΔΗ. Μας δημιούργησε έκπληξη, τουλάχιστον με τα δεδομένα της Παρασκευής, το γεγονός ότι μας κατατάξανε στην κατηγορία 3. Και του Σαββάτου και τις Κυριακές. Και χθες έδωσαν 0 κρούσματα. Κοιτάξτε, θα πούμε και γι' αυτό, έτσι. Λοιπόν, με τα δεδομένα λοιπόν της Παρασκευής, μας κατατάξανε στην κατηγορία 3, μια κατηγορία στην οποία είναι ο νομός Πέλας, ο οποίος πριν 10 μέρες είχε ένα τριψήφιο νούμερο, στον οποίο στην ίδια κατηγορία είναι τα Γιάννα που έχουν καθημερινά πάνω από 25-30, στη Κοζάνη που έχουν καθημερινά διψήφια νούμερα, είναι η Καρδίτσα, τα Τρίκαρα, δηλαδή θεωρώ και ότι φυσικά θα μπορούσαμε η Αθήνα, να... Και φυσικά η Αθήνα. Θα μπορούσαμε να είμαστε σε άλλη κατηγορία. Αθήνα είναι η μισή Ελλάδα, τώρα εντάξει, έχει έναν πολύ μεγάλο αριθμό, αλλά αναλογικά δεν ξέρω σε σχέση με εμάς που βρίσκεται. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό που μας έχουν πει οι ειδικοί. Τώρα τον αριθμό των κρουσμάτων της Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακή. Ναι. Εδώ θα ήθελα να πω, κύριε Νατσούλη, ότι υπάρχουν κρούσματα τα οποία δεν έχουν αναφερθεί από κυρίως τα κεντρικά. Κυρίως τα μαγαζιά, τα αναψυχής, αυτά που... Δεν έχουν αναφερθεί, και αυτό τώρα εμένα με έχει δημιουργήσει ένα προβληματισμό. Προσπάθησα να επικοινωνήσω και επικοινώνησα με το εργαστήριο της Κοζάνης. Θέλω να επικοινωνήσω και με τον ΕΟΔΗ. Γιατί αν ας πούμε τώρα τις τρεις μέρες που έχουμε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό κρουσμάτων στην πιέση των Καστοριάς ανακοινωθεί συγκεντρωτικά, αυτό θα δημιουργήσει πάλι μια στρεβλή έτσι εντύπωση στους καστοριανούς πολίτες, και δεν μπορούμε δηλαδή να έρθουμε σε επαφή τουλάχιστον όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Δηλαδή αν ξαφνικά γιατί... σήμερα ακούσουμε 15, ξέρω εγώ. Ναι, αν ακούσουμε το συγκεντρωτικό των τριών ημερών, κύριε Νατσούλη, που είναι μεγαλύτερος του αριθμού του 15, θα δημιουργηθεί μια εντύπωση η οποία δυστυχώς δεν θα είναι αυτό που λέμε. Μισό λεπτάκι, είπατε ότι είναι μεγαλύτερο στο αριθμό 15. Είναι μεγαλύτερο, κύριε Νατσούρη, ναι. Πόσο είναι, 17. Τέλος πάντων, είναι μεγαλύτερο του 15. Θα δούμε τώρα. Άρα τα ξέρετε εσείς. Πείτε το πόσο είναι. Κύριε Νατσούλη, από τη στιγμή που δεν ανακοινώθηκαν επίσημα, οφείλω ας πούμε να μην ανακοινώνω κάτι πριν ανακοινωθεί επίσημα από τον ΕΟΔΗ. Είναι ένα αρκετά μεγάλο αριθμό το τρίμερο, αυτό έχει αλλάξει λίγο αυτό.
που λέγαμε τέλος πάντων η πραγματικά καλή εικόνα που είχαμε ως περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Αυτό δεν έχει σχέση με την κατηγορία 3, γιατί επαναλαμβάνω και αυτό και είπα ότι με τα δεδομένα της Παρασκευής δεν έπρεπε να μπούμε στο 3. Τώρα το τρίμερο βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι ένας ανησυχητικά αυξητικός αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην πίεση Καστοριάς, ο οποίος όμως αν ανακοινωθεί αθρηστικά θα δημιουργήσει, επαναλαμβάνω, τρελή εντύπωση. Μία πρόβλημα σύγχυσης. Άλλο αν, ας πούμε, ανακοινώνονταν της Παρασκευής ο αριθμός αυτός το Σάββατο, γιατί μια μέρα την επομένη ανακοινώνονται αυτά που επιβεβαιώνει το εργαστήριο. Δηλαδή, αν πήγαινε αναλογικά 5, 6, λέω 4, ξέρω εγώ, ήταν διαφορετικό από το να ακουστεί, όπως είπατε, ένας συγκεντρωτικός αριθμός. Δεν ξέρω αυτό. Θα το δούμε και αυτό. Από εκεί και πέρα, πρέπει, επαναλαμβάνω, να τηρήσουμε με ευλάβεια το τρίπτυχο μάσκες, αποστάσεις και αυτό που λέμε καθημερινό πλήσιμο και η καθημερινή στάση ευθύνης, η οποία πρέπει να έχει ο καθένας μας έτσι στον τρόπο ζωής που έχει. Τι έχουμε λοιπόν από την Παρασκευή? Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έκλεισαν προληπτικά, γιατί είχαμε περιστατικά σε άτομα του προσωπικού τους. Έχουμε σε δημοτικό, σε πρώτη τάξη, έχουμε σε γυμνάσιο, έχουμε και σε λύκειο αναστολές τμήματων στην Καστοριά. Είναι λόγω ό,τι κορονοϊού. Προβλέπετε το πρωτόκολλο αυτό το οποίο έχει βγει από τον ΕΟΔΗ. Και έχουμε και μια κατάληψη στο τρίτο. Ναι, δεν είχα ενημερωθεί, τώρα δεν ξέρω. Σήμερα ξεκίνησε πάλι. Σήμερα. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή δεν ξέρω, αλλά υποψιάζουμε ότι ένα από τα θέματα πάλι που πάμε σε αυτή την κατάληψη είναι και τα θέματα, γιατί το είχαμε πει και την άλλη φορά, των μεταφορών. Τώρα που πήγε στο 50% από σήμερα, σήμερα τα παιδιά, κύριε Σαφόπουλε, πώς μεταφέρθηκαν? Κύριε Νατσούλη, σήμερα τα παιδιά μεταφέρθηκαν όπως μεταφέρθηκαν και την Παρασκευή με το προηγούμενο καθεστώς. Με 65% πληρότητα. Προσέξτε, το 65 λέει ως 65. Επικοινώνησα με τον πρόεδρο των αστικών, τον κύριο Γιώγα, την Παρασκευή, και επειδή ξέρουμε κάποια δρομολόγια είναι λίγο πιο έτσι με μεγαλύτερο αριθμό επιβατών, ας πούμε όπως η γραμμή Μεσοποταμία Καστοριάς, και μου έχει πει, όπως και με τον υπεύθυνο των δρομολογίων, τον υπάλληλο, τον κύριο Λευτέρη Κλεούση, μου επιβεβαίωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν περνάει τον αριθμό συνολικά το 50, γιατί τα αστικά μαζί με τους όρθιους έχουν, τα μεγάλα, τα κανονικά αστικά έχουν, ας πούμε, για άδεια μεταφοράς μέχρι και 100. Οπότε το 50 με το 50 είναι αυτό, δεν το ξεπερνούσαμε, δηλαδή αυτό τουλάχιστον έγινε σε συνεννόηση. Αυτό μας είχε πει και σε προηγούμενη επαφή ο κύριος. Δεν περνάει το 50, οπότε σύμφωνα δηλαδή με τα δρομολόγια των αστικών είμαστε ok. Τώρα με τα δρομολόγια των παιδιών που γίνεται μεταξύ, νομίζω και εκεί είμαστε εντάξει. Μεταξύ αφήνει αυτό το επίπεδο που είμαστε δύο άτομα, έτσι δεν είναι? Έτσι, ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε παραπάνω από δύο σε ταξί μεταφορά παιδιών? Κύριε Νατσούλη, θα το ξέρουμε μέχρι το μεσημέρι. Μίλησαμε λίγο με τον Κλεούση. Θέλουμε λίγο να τα ξαναδούμε, να δούμε τι αλλαγές έχει. Ό,τι δρομολόγιο γίνονταν μέχρι την Παρασκευή ήταν σύμφωνα με τις οδηγίες, επαναλαμβάνω, και το πρωτόκολλο το οποίο προβλέπεται. Κάτι τώρα με τα ταξί θέλω να το βεβαιωθώ, να μην πω κάτι το οποίο δεν θα είναι ακριβές, καταλάβετε. Δηλαδή μέχρι την Παρασκευή τα δρομολόγια και με τα ταξί γινόντουσαν κανονικά. Εάν υπάρχει, ας πούμε, κάτι το οποίο αλλάζει τώρα με την οδηγία, η οποία δεν έχει έρθει ακόμα. Δύο άτομα λες το προσέξτε, κύριε Νατσούλη, ακόμα δηλαδή μέχρι και τις 9.30 ώρα το πρωί δεν έχω δει με ΦΕΚ αυτό το καινούριο το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα έχει βγει, αλλά τουλάχιστον σε εμάς δεν έχει έρθει. Όχι, νομίζω δηλαδή, ότι υπάρχει ο κατάλογος τι ισχύει για το επίπεδο 1, αυτό, ναι, επίπεδο 2. Αυτό το διαβάζουμε στα μπλοκ τα δικά σας, άλλο το τι διαβάζουμε σε μπλοκ και τέτοια. Καλά, εμείς δεν βγάζουμε το μυαλό μας. Άλλο είπα εγώ και άλλο λέτε εσείς. Οι δημόσιες υπηρεσίες, κύριε Νατσούλη, θα πρέπει λειτουργούν να... Θα πρέπει να λειτουργούν με δημόσια έγγραφα τα οποία αποστέλλονται στους αρμόδιους φορείς. Αυτό λέει τουλάχιστον ο κανόνας. Φαντάζομαι ότι μέχρι το μεσημέρι θα το έχουμε. Θα το δούμε με τον υπεύθυνο των δρομολογίων και από εκεί και πέρα θα πορευτούμε σύμφωνα με αυτό. Μέχρι την Παρασκευή ήταν κανονικά, με τα αστικά είμαστε ok. Θα δούμε αν προκύπτει με τη χωρητικότητα κάποια αλλαγή με τα ταξί. Αν προκύπτει, μετά θα δούμε πώς θα το λύσουμε. Εκεί τι γίνεται? Αν λοιπόν έχουμε δρομολόγια με 4 άτομα μέσα στο ταξί, πώς θα γίνει? Θα βγουν καινούργια δρομολόγια, κύριε Νατσούλη. Όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Ναι. Θα βγουν καινούργια δρομολόγια με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Σε ένα δεκαέμερο θα το λύσουμε και αυτό. Με την έννοια ότι προβλέπεται από τον νόμο με γρήγορες διαδικασίες να βγουν καινούργια δρομολόγια, έτσι ώστε οι μαθητές να μεταφέρονται με τον τρόπο τον οποίο προβλέπεται. Τώρα για το άλλο, όσον αφορά τις καταλήψεις κάποιων σχολικών συγκροτημάτων, νομίζω ότι στο θέμα που αφορά
όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των τάξεων, καταλαβαίνετε ότι έχουν μια λογική βάση, γιατί μιλάμε για αριθμό μαθητών έως 25 σε μια τάξη. Όταν, ας πούμε, λέει σε εξωτερικό χώρο τώρα καινούργια οδηγία του κυρίου Χαρδαλιά, μέχρι 9, από 9 και πάνω θα πρέπει να φοράμε μάσκα σε εξωτερικό χώρο. Δηλαδή, όταν από 9 και πάνω σε έναν χώρο όπου υπάρχει συνωστισμός, λέει πρέπει να φοράμε μάσκα, σε μια αίθουσα ενός σχολικού συγκροτήματος επιτρέπεται να... Όχι επιτρέπεται, λέει ότι ο αριθμός των μαθητών πρέπει να είναι 25. Αυτό είναι λίγο οξύμορο. Έχει πολλά οξύμορα ο νόμος, έχει πολλά. Είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Βλέπουμε ότι διαφορετικά κράτη εφαρμόζουν διαφορετικές οδηγίες, δίνουν στους αρμόδιους όσον αφορά την τήρηση των μέτρων. Θα δούμε πώς θα πορευτούμε. Πρέπει να προσέχουμε, επαναλαμβάνω, γιατί μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο, μπαίνουμε έτσι σε μια χειμερινή περίοδο όπου ξέρουμε ότι οι ιώσεις έχουν μια μεγαλύτερη έξαρση. Το καλό είναι ότι δεν είναι επιθετικής μορφής ο ιός όπως ήταν τον Απρίλιο μήνα και τον Μάρτιο που ζήσαμε έτσι δύσκολες καταστάσεις, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εφησυχάζει, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οφείλουμε να τηρήσουμε στάση ευθύνης, να προστατεύσουμε τις μεγάλες ηλικίες και τις ευπαθείς ομάδες. Πλέον η μάσκα σε κλειστούς χώρους από σήμερα επιβάλλεται σε όλους και στους υπαλλήλους που μέχρι πρώτην ως έδινε το δικαίωμα ο νόμος, όταν σε ένα γραφείο ήταν δύο ίδιοι υπάλληλοι, να μην φοράνε μάσκα μόνο όταν έμπαινε ο πολίτης να φοράει. Πλέον και στις δημόσιες υπηρεσίες, όλοι εγώ, το γραφείο μου, οι υπάλληλοι. Και πάντα ο κίνδυνος υπάρχει. Νομίζω είχαμε και θάνατο μιας ηλικιωμένης που μεταφέρθηκε στο Ποδοσάκιο από το νοσοκομείο της Καστοριάς, έτσι δεν είναι, κύριε Σαββόπουλε? Μία 84χρονη. Μία 84χρονη από την Καστοριά. Μεγάλες ηλικίες είναι. Που είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Καστοριάς προς το Ποδοσάκιο, έχασε μέσα στο Σαββατοκύριακο την μάχη για τη ζωή. Μετρέτε με αυτόν τον τρόπο ένα ακόμη θύμα του κορονοϊού για τον τόπο μας, έτσι δεν είναι, κύριε Σαββόπουλε? Εντάξει, είναι μεγάλες ηλικίες, γι' αυτό και είπαμε ότι μεγάλες ηλικίες, όσο και αν είναι η ποιότερη μορφή ο ιός κατά την περίοδο, δεν πάβει να είναι η αιτία που η τρίτη ηλικία και οι ευπαθείς ομάδες συνεχίζουν να έχουν μεγάλη επιδημία, που να σπρώξει ακόμη περισσότερο προς το μοιραίο έναν άνθρωπο. Ναι. Από το Αγωτιχείο μας τηλεφωνούν, γιατί δεν διαχωρίζεται το δρομολόγιο του ΚΤΕΛ, το μαθητικό με το υπόλοιπο κόσμο, και υπάρχει ένα δρομολόγιο και για κόσμο και για μαθητές μαζί, ρωτάει εδώ το μήνυμα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Κύριε Νατζούλη, έχουμε πει το εξής. Τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ είναι πάντοτε μαθητικά. Υπάρχει, ας πούμε, δεν επιτρέπεται να μεταβαίνουν πολίτες πάνω στα δρομολόγια αυτά, και αυτή είναι η οδηγία η οποία πρέπει να τηρείται. Τώρα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, όπου, ας πούμε, σε κάποια ακριτικά χωριά διποταμία, ναι, πιθανόν, ας πούμε, παλαιότερα που πήγαινε δεν η ερωτική, μπορεί να πάει δεύτερο δορυφορείο για δύο άτομα, ναι. Ίσως Κλεισούρα, ίσως Τυχιό. Επαναλαμβάνω, με την ανοχή όλων μας, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να βγει κάποιο δρομολόγιο. Δεν μιλάμε τώρα σε ένα μαθητικό λεωφορείο να μπουν 50 επιβάτες. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, γιατί λίγο πολύ όλοι έχουν, ναι, τα δικά τους αυτοκίνητα. Μιλάμε έτσι για μεμονωμένες περιπτώσεις, 1-2 ανθρώπων που θέλουν να μετακινηθούν. Εκεί δείχνουμε όλη την ανοχή μας. Εφόσον υπάρχουν γράφους καταγγελίες, τέλος πάντων, και δημιουργεί έτσι μια επικινδυνότητα στην όλη κατάσταση, εμείς σαφώς θα δώσουμε εντολή να μην συμβαίνει αυτό. Απλώς επαναλαμβάνω, σε κάποια δρομολόγια τα οποία εξυπηρετούν μαθητές, το να μπει ένας-δύο πολίτες και για να εξυπηρετηθούν για να πάνε κάτω, πρόβλημα. Νομίζω ότι σύμφωνα, δηλαδή, με τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρθουν όλοι με μάσκες κανονικά, νομίζω ότι εντάξει. Είναι ανθρώπινο. Εφόσον όμως και είναι και η εντολή προς την διοίκηση των ΚΤΕΛ να μην ανεβαίνουν πάνω, πλην έτσι κάποιων περιπτώσεων μεμονωμένων. Αν συμβαίνει τώρα κάποιες Τετάρτες που έχει περισσότερο κόσμο, δεν επιτρέπεται αυτό, και εννοείται ότι δεν πρέπει να μπαίνει έτσι και να εγκυμονεί κινδύνους η παρουσία των πολιτών. Απλώς είμαστε σε μια επαρχιακή πόλη, έτσι με λίγους μεταφερόμενους, και σε αυτή την περίπτωση, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια μικρή ανοχή από τη διοίκηση του ΚΤΕΛ και σε συνεννόηση με εμάς, γιατί δεν θέλω να το κρύβουμε αυτό, αλλά για μεμονωμένες περιπτώσεις 1-2 πολιτών που εξυπηρετούνται καθημερινές μέρες. Κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Περιμένετε κι εσείς γύρω στις 6 και λίγο μετά τις 6, γιατί ο κύριος Σαββόπουλος, αν δεν το καταλάβατε, σήμερα προαναγγέλει ο κύριος Σαββόπουλος ότι θα ανακοινωθούν μαζικά. Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, δεν ξέρουμε αν θα βγουν μαζικά. Εγώ ζήτησα και μάλιστα, σας λέω από το εργαστήριο, ξέρουμε ότι έχουμε μεγαλύτερο αριθμό το τριήμερο. Επείτε το πόσο είναι, να τελειώνουμε. Εντάξει, τώρα αυτό. Επείτε το, δεν είναι κακό. Αφού το είπε το εργαστήριο, κύριε Σαββόπουλε. Κύριε Νατσούλη,
για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είχαμε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες. Ναι. Ζήτησα λοιπόν από τον ΕΟΔΗ, μια και δεν τα ανακοινώσανε, ξέρω εγώ, καθημερινά όσο όφυλανε, δεν ξέρω πού δημιουργήθηκε όλο το θέμα, να μην ανακοινωθούν και τις τρεις μέρες μαζί, γιατί θα δημιουργηθεί έτσι μια στρεβλή εικόνα για την ΠΕΕ Καστοριάς, όπως ας πούμε βλέπουμε στην Καρδίθα, λέω παραδείγματος χάρη, τη μία μέρα 14, την άλλη 13, την άλλη 12 ή 5, 8 αυτά. Αν τα ανακοινώνουν τα τρία συγκεντρωτικά, θα δημιουργήσει άλλη εντύπωση σε μια ΠΕΕ, έτσι ένας μεγάλος αριθμός. Αυτό ζήτησα. Θα δούμε τι θα ανακοινώσουν. Εμείς περιμέναμε χθες να ανακοινώσουν τις Παρασκευές και του Σαββάτου και χθες μας βγάλανε με 0. Έχουμε πάνω στο τριήμερο έναν αριθμό κρουσμάτων, ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος. Πάνω από 15. Θα δούμε τι θα ανακοινώσουν. Έτσι. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Νατσουλίδη. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.